να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που ανοίγονται για τους Δήμους μέσα από το πρόγραμμα Έξυπνες Πόλεις, απλοποιώντας υπηρεσίες και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Κάλεσε τους Δημάρχους των Χανίων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης. Σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια, παρουσίασε ψηφιακές καινοτομίες, για τις οποίες στην Κρήτη θα διατεθούν πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι μια ενδιαφέρουσα συγκυρία, γιατί σήμερα ξεκινά και το πρόγραμμα των Έξυπνων Πόλεων για τους 315 Δήμους της χώρας. Είχε ήδη ξεκινήσει για τους 17 μεγαλύτερους. Σήμερα έχουμε τη δεύτερη φάση του προγράμματος που ουσιαστικά καλύπτουμε το σύνολο της χώρας. Αυτό που κρατήσαμε χαρακτηριστικά από αυτά που είπε, ότι το πεδίο είναι ανεξάρτητο στο οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε όλοι και να υποβάλουμε προτάσεις. Χρήματα υπάρχουν. Ιδέες είναι αυτές οι οποίες ζητούνται αυτή τη στιγμή. Και αυτός τις καλές ιδέες είναι πρόθυμος να τις μετουσιώσει σε πράξη. Είναι ένα σχέδιο 320 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά 320 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τις έξυπνες πόλεις, ποσό που θα κατανεμηθεί ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε Δήμου και τις επιλογές ψηφιακής αναβάθμισης. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στην προσεχή αναδιαμόρφωση των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Ήδη έχουμε πει ότι μέσα από το Wi-Fi 4GR θα καλύψουμε το κόστος για όσες πλατείες δεν είχαν Wi-Fi στη χώρα που μας τα δήλωσαν οι Δήμαρχοι. Βλέπετε ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία δεν είναι γενική και θεωρητική, είναι εξαιρετικά συγκεκριμένη στην πράξη. Ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέσα στην πανδημία και στον ρόλο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη κληρονομιά, την οποία μας καλούν να παρουσιάσουμε και διεθνώς. Στις ΗΠΑ πριν από λίγες μέρες, μας κάλεσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να παρουσιάσουμε το τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Συνεπώς, νομίζω ότι η δουλειά αυτή είναι μεγάλη. Ο πολίτης την εκτιμά, οι πολίτες έχουν κουραστεί από τη γραφειοκρατία. Τα νούμερα, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια συναλλαγές ανά έτος, κάτι που αντιστοιχεί σε πάνω από 50 συναλλαγές ανά πολίτη. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισκεπτόμενος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με την Βρετανική Αρχή, χαρακτήρισε το εκπαιδευτικό ίδρυμα ως ένα διαμάντι της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο Πρίτανης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος ενημέρωσε τον Κυριάκο Πιερακάκη για τις ενέργειες στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πράσινου εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς και για τη συνεργασία του με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα της Κρήτης. Είμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις και έχουμε συμφωνήσει με το ΙΤΕ και την περιφέρεια Κρήτης για να δημιουργηθεί παράρτημα του τεχνολογικού πάρκου Κρήτης στα Χανιά και μάλιστα με απότερο στόχο να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις σε χώρο που θα δώσουμε εδώ στην Πολυτεχνιούπολη με χρηματοδότηση της περιφέρειας. Νομίζω ότι στην Κρήτη παντρεύεται η ιστορική κληρονομιά με την πολύ μεγάλη προοπτική που έχει αυτός ο τόπος κοιτάζοντας το μέλλον. Αυτό δείχνουν οι μεγάλες ερευνητικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις που είδαμε στο Πολυτεχνείο. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα και εμείς θα είμαστε αρρωγοί στον επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Πιερακάκης κατέθεσε από ένα λουλούδι στους τάφους των Βενιζέλων, ενώ ενημερώθηκε από στελέχη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος για τους ψηφιακούς πίνακες που έχουν εγκατασταθεί στον χώρο. Σκανάρετε τα σχετικά QR code και παίρνετε πληροφορίες για την Επανάσταση του 97 που έλαβε χώρα τα πιο σημαντικά γεγονότα εδώ πέρα στο Ακροτήρι. Και αντίστοιχα παίρνετε πληροφορίες για το θάνατο και την κηδεία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι δύο χωριστά QR code. Στους σταθμούς των επισκέψεων του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Χανιά ήταν και το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, όπου ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Νίκο Παπαδάκη.